Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. On our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. Τα παιδιά κοιμούνται. Η μικρή διάβαση είναι έτοιμη αύριο. Εγώ μαγείρεψα και σε περίμενα. Κάπου έχω κάνει πάλι λάθος, έτσι δεν είναι? Θέλω να χωρίσουμε. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is. Ζωή. Θα συνεχίσεις να ζεις πολύ καιρό κάτω από τα παπλώματα. Ναι. Ναι, αλλά εγώ εδώ προσπαθώ να φτιάξω μια ευχάριστη ατμόσφαιρα και εσύ μου τη χαλάς. Α, καλώς το. Καλώς ήρθες στον κόσμο των ζώντων. Τι κάνεις, μας έλειψες. Ψυχαίνω με τα Χριστούγεννα. Κι εγώ. Χαλιά. Ναι. Να το βάλω πίσω στο κουτί. Ναι. Μίζερες οι χαμένες γιορτές. Πού σου ήρθε να φτιάξεις δέντρο? Έλατε. Είπα, μπας και φτιάξει τη διάθεσή μας. Θες να το κάψουμε? Θα νιώσεις καλύτερα? Μπα. Πες μου ότι δεν θα φύγεις πίσω στην Αμερική. Γιατί να φύγω? Εξαιτίας του Πέτρου. Επειδή γνώρισε ένα μαλάκα, θα αλλάξω πάλι όλη μου τη ζωή. Ναι. Όχι. Και ορκίσουμε ότι δεν θα το ξανααναφέρουμε ποτέ. Α, χαρά μου, το ορκίζομαι. Πρέπει να πάω από τη μάνα μου. Να βρω το απολυτήριο, να μαζέψω διάφορα χαρτιά για τη σχολή. Δηλαδή, συνεχίζουμε κανονικά? Εννοείται. Τα πιστεύεις αυτά που λες? Θέλω, δεν θέλω, θα τα πιστέψω. Οκ. Με αυτό τι θα γίνει? Να το κάψουμε όταν γυρίσουμε το βράδυ. Με τον Πέτρο? Τώρα δεν σου είπα όχι αναφορές. Αφού δεν τα πιστεύεις αυτά που λες. Αν θες να μην φύγω από εδώ και να συνεχίσουμε να είμαστε φίλες, δεν θα τον ξανααναφέρεις ποτέ. Συνεννοηθήκαμε? Μια ιστορία που τέλειωσε ήταν. Δεν έχω κανένα λόγο να το συζητάω και δεν θέλω να ξαναέχω καμία επαφή μαζί του. Καφέ. Αλεξάνδρα. Πώς μπορώ να βοηθήσω? Μην κάνεις ότι δεν με ξέρεις. Πρέπει να μιλήσουμε. Μπορώ? Θα προτιμούσα όχι. Ο Άλκης μου τα έχει πει όλα. Δεν θα μείνω για πολύ.
Προφανώς ο Άλκης δεν σου είπε ότι του ζήτησα να μην ξανάρθει εδώ. Και ότι δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί σας. Η κόρη σου έχει. Είναι απαράδεκτο να με ενοχλείτε. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα. Ή θα μου πεις εμένα την αλήθεια, ή θα της μιλήσω εγώ. Τι προτιμάς? Εσύ από πού και ως πού? Εσύ τη ζωή πότε τη γνώρισες? Πριν από λίγους μήνες, όταν είχε έρθει η Ελλάδα. Η ζωή είναι στο εξωτερικό και θα μείνει εκεί και θα σε παρακαλέσω να μην την ανακατέψεις όλο αυτό. Ξέρω ότι είναι εδώ. Μιλάτε? Εγώ είμαι ο λόγος που ήρθε εδώ. Κατάλαβα ποια είναι μόλις είδα να βγαίνεις από το σπίτι της Ρέας. Δεν της έχω πει κάτι, ούτε μπορώ να της πω. Όμως θα ήθελα να της εξηγήσω για ποιο λόγο συμπεριφέρθηκα έτσι. Και για να της εξηγήσω, πρέπει πρώτα εγώ να ξέρω. Είστε μαζί? Μπορούμε. Παρασέξω. Αυτό που πιστεύει ο Άλκης είναι αλήθεια, έτσι δεν είναι? Φύγε αυτή τη στιγμή. Δεν πάω πουθενά αν δεν μου πεις. Καλά. Εδώ, τίποτα. Πεινάς? Μήπως πεινάς να σου φτιάξω κάτι να φας? Όχι, όχι. Δεν θα κάτσω για πολύ. Το βρήκες? Χειρογαμό, είμαι σίγουρη ότι ήταν εδώ. Εδώ είναι. Μπράβο, μαμά, πού ήτανε? Δεν θυμάσαι, μου το έχεις δώσει να το φυλάξω μαζί με άλλα χαρτιά πριν φύγεις για Αμερική. Χάλια. Μαθηματικά 13, φυσική 11, χημεία 12. Θα χρειαστείς και άλλα χαρτιά? Τα περισσότερα τα έχω μαζέψει. Και? Και θα τα καταθέσω ώστε να μπορέσω να δώσω από εδώ. Άρα είναι τελειωτικό. Θα μείνεις εδώ. Έτσι λέω. Ο φίλος σου? Συγγνώμη. Δεν θα ξαναρωτήσω. Τελείωσε. Μπορείς να χαρείς. Αυτό πιστεύεις ότι θα κάνω? Είχες δίκιο. Ήμουν ηλίθια. Ενθουσιάστηκα και έσπασα τα μούτρα μου. Αυτός? Ναι. Με έφτυσε. Έχει συμβεί σε όλους μας. Σε μένα ποτέ. Και δεν μου είναι καθόλου ευχάριστο. Είχατε κανονική σχέση? Εσύ τι λες? Μην αρχίσουμε. Αρκετά χαλιά είμαι. Δεν θέλω να με κάνεις χειρότερα. Πελάτης ήταν ο πατέρας σου. Έτσι γνωριστήκαμε. Ήμουνα πολύ νέα τότε, 20 χρονών. Και στο επάγγελμα, πολύ καινούρια. Εκείνος με βοήθησε να ξεκόψω και μου ζήτησε να είμαστε αποκλειστικά μαζί. Όταν έμεινα έγκυος, ήμουνα 22 χρονών. Πίστευα ότι αυτό το παιδί θα μου αλλάξει τη ζωή. Ο Γιώργος τα χώριζε. Και θα μεγαλώναμε μαζί τη μικρή. Φυσικά δεν έγινε έτσι. Δεν με ένοιαζε όμως.
Ήταν τόσο φρικτή η ζωή μου πριν τον Γιώργο που έστω και σαν ερωμένη ήμουν ευχαριστημένη. Εκείνος μου εξασφάλισε σπίτι, χρήματα, κατάλληλες συνθήκες για να μεγαλώσω σωστά το παιδί μου. Υπό έναν όρο. Να μην μάθει κανείς ποτέ τίποτα για αυτό το παιδί. Δεν ήθελε καμιά σχέση μαζί της. Είναι σίγουρο ότι είναι κόρη του. Η ζωή δεν το θυμάται τον πατέρα της. Σπάνια τον έβλεπε. Σαν έναν από τους φίλους μου. Και αυτό όσο ήταν μικρή. Μεγαλώνοντας δεν ήθελε να έχει καμιά σχέση μαζί της. Αυτή ήταν η συμφωνία. Κι εγώ τη δέχτηκα. Η ζωή μου μεγάλωσε ξέροντας ότι ο πατέρας της έχει πεθάνει. Και δεν έψαξε ποτέ. Το μόνο που έμαθα ήταν τι επάγγελμα έκανα. Αυτό μας διέλυσε. Σταμάτησε να μου μιλάει και έφυγε για το εξωτερικό. Τον τελευταίο καιρό άρχισαμε να ξαναμιλάμε. Καταλαβαίνεις πόσο δύσκολη είναι η θέση μου. Εσύ έχεις καταλάβει τι σχέση έχω εγώ με τη ζωή. Πόσο λίγα μου ακούγονται όλα αυτά που μου λες τώρα. Και πόσο πιο φυσιολογικά από αυτό που περνάω εγώ. Ό,τι και να πεις έχεις δίκιο. Αλλά φαντάζεσαι τι θα γίνει αν το μάθει η ζωή αυτό. Ναι. Δεν θα σου ξαναμιλήσει ποτέ. Και καλά θα κάνει. Πέτρο, σε παρακαλώ. Έπρεπε να της το έχεις πει ήδη. Να την έχεις προφυλάξει, να έχεις κάνει κάτι. Αν ήξερα ότι θα συμβεί όλο αυτό, θα είχα κάνει κάτι. Και τώρα που έμαθες. Προσπαθώ να την προστατέψω. Όχι. Τον εαυτό σου προσπαθείς να προστατέψεις. Εσύ δεν θέλεις να εκτεθείς την κόρη σου. Εκτός κι αν δεν είσαι σίγουρη. Είσαι. Είμαι. Αν δεν μιλήσει τη ζωή θα το κάνω εγώ. Και στα αδέρφια μου. Αφού δεν μπορούμε να είμαστε μαζί, τουλάχιστον να ξέρουμε το λόγο. Δεν σε ένοιαζε που τόσα χρόνια η κόρη σου είχε οικογένεια και δεν το ήξερε. Η κόρη μου, Πέτρο, δεν είχε ποτέ οικογένεια. Πατέρα είχε. Που δεν την ήθελε. Και αδέλφια. Σε σένα και στον πατέρα μου σας αξίζει ότι έχετε πάθει. Σε μένα και στη ζωή όχι. Πες μου ότι δεν θα χωρίσετε. Για λίγο καιρό μόνο. Κοίτα με. Τον μπαμπά τον λατρεύω. Και αυτό σε μένα. Απλώς τώρα περνάμε μια δύσκολη φάση. Βαρέθηκε να είναι μόνος. Γι' αυτό χωρίζεται. Κι εγώ με τον μπέμπι, τι θα γίνουμε. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Θα σας βλέπουμε το ίδιο. Θα έχει και τα καλά του όλο αυτό. Δεν θα καυγαδίζουμε και θα σου κάνουμε όλα τα χατήρια. Από τι ψείς. Τώρα τι θα γίνει δηλαδή. Θα μαζέψω τα πράγματά μου και θα φύγω. Έτσι, ούτε μια ευκαιρία. Είχες πολλές. Όλο αυτό επειδή δεν άφησε την καριέρα μου. Όχι βέβαια. Τότε γιατί ρε άρκη γαμώτο μου, τι έκανα πάλι λάθος. Δεν έκανες μόνο εσύ, έκανα κι εγώ. Ωραία. Δεν διορθώνεται. Δεν ξέρω αν θέλω πια. Έχεις γνωρίσει κάποια άλλη. Γι' αυτό θες να χωρίσουμε για ένα κέρατο. Όχι. Θέλω να χωρίσουμε γιατί δεν μ' αρέσει πια αυτό που έχουμε. Δεν μπορώ να το χειριστώ. Ήταν λάθος από την αρχή και το συχάθηκα. Δεν είμαι έτσι εγώ, ενώ εσύ είσαι. Και σε βόλεψε αυτή η κατάσταση.
Θα αργήσεις τη δουλειά. Πρέπει να φύγεις. Θα περάσω εγώ να πάρω τη μικρή. Γρήγορα μπάνιο και κρεβάτι. Θα κοιμηθούμε μαζί απόψε. Εσύ δεν έχεις τη μέση σου. Ναι, την έχω. Όλα περνάει σιγά-σιγά. Άντε, πάμε. Πάμε, πάμε. Καλύτερα. Πολύ. Μήπως είμαστε λιγάκι υπερβολικές. Καθόλου. Νομίζω ότι θα έπρεπε να τα καταργήσουν τα Χριστούγεννα. Συμφωνώ. Ή τουλάχιστον να βρουν μια εναλλακτική για όσους είναι χωρισμένοι. Ερωτικά απογοητευμένοι. Χωρίς οικογένεια. Χωρίς φράγκα. Και τώρα τι κάνουμε. Μ' αρέσει εδώ. Νιώθω καλύτερα. Θες να περάσουμε τις γιορτές με πολύ αλκοόλ και χωρίς καμία αναφορά σε οτιδήποτε εγκομενικό. Ναι. Πες μου ότι αυτό που περνάμε είναι μια κοινική φάση και ότι δεν θα μείνουμε δύο γεροντοκόρες που θα μισούν κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα. Δεν σου υπόσχομαι τίποτα. Έχω κάτι γυρλάντες. Να τις φέρω και αυτές να τις κάψουμε. Εννοείται. Πάνε τις φέρω. Ρεά. Είμαι πολύ χάλια, μου λείπει. Έχω και ένα καραβάκι στο πατάρι. Το φέρω, το κάψουμε κι αυτό. Έχεις τρελαθεί. Πού είναι τα παιδιά μου, Μαργαρίτα! Κοιμούνται, μπορείς να μην φωνάζεις. Να ξυπνήσουν. Θέλω να έρθουν σπίτι τώρα. Μαργαρίτα! Ελένη! Ποτέ δεν μου πεις ότι θα τα πάρεις από το σπίτι και δεν έχεις κανένα δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Και τι θέλεις να κάνω, να φύγω και να τα αφήσω μόνα τους. Έχουν μάνα, δεν είναι μόνα τους. Μαργαρίτα! Φωνάζεις, γαμώ το κερατό μου! Πήρα άδεια από το γραφείο, θα με σπίτι όλη την ώρα. Και εγώ τι θες να κάνω. Δεν με νοιάζει τι θα κάνεις. Εγώ στο σπίτι χωρίς τα παιδιά μου δεν γυρνάω. Έχεις πιει. Αλκή, μη με κάνεις χειρότερα από ότι είμαι. Εσύ τα κάνεις χειρότερα. Δούλευα. Δούλευα και έλειπα από το σπίτι και ο άντρας μου πηδούσε γκόμενες. Τι θες τώρα, να σου ζητήσω και συγγνώμη που δεν είμαι η μάνα σου. Ποτέ δεν σου ζήτησα να είσαι η μάνα μου. Και ό,τι έκανα, το έκανα μόνο μία φορά. Την ώρα που εγώ ένιωθα τύψεις και σε περίμενα για να κάνουμε μια προσπάθεια. Και πού ήσουν εσύ όταν εγώ σε είχα ανάγκη, γάμο την πουτάνα μου! Για το όνομα του Θεού, σταματήστε! Μαμά! Αγάπη μου. Πώς είσαι, μωρό μου? Καλά, ρε μαμά. Μη μαλώνετε, σας παρακαλώ. Όχι, όχι, αγάπη μου, συγγνώμη, δεν ήθελα να φωνάξω. Έλα, ετοιμάστε τα πράγματα, ας πάμε σπίτι μας. Ελένη. Μαργαρίτα, γρήγορα, πήγαινε τους και φεύγουμε. Και ποιος θα με πάει στο σχολείο αύριο? Εγώ, αγάπη μου. Τι να κάνω? Αυτό που λέει η μαμά. Πειράζει να μην έρθω σήμερα. Μου υποσχέθηκε η γιαγιά ότι θα στολίσουμε μαζί το έλατο αύριο. Ναι, θα στολίσουμε αύριο μαζί έλατο. Και μετά θα πάμε στη μαμά, ε. Έλα τώρα να κοιμηθούμε, έλα. Έλα, έλα. Πειράζει? Όχι, αγάπη μου. Θα τα πούμε αύριο. Έλα, πήγαινε για ύπνο τώρα. Σίγουρα. Περιμένω αύριο. Μόνο τα παιδιά, όχι εσένα. Εγώ δεν σκόπευα να γυρίσω. Και πολύ καλά κάνεις. Τελειώσαμε. Πότε μπορώ να σας απαντήσω? Ναι, ναι, φυσικά και με ενδιαφέρει. Απλώς είναι λίγο ξαφνικό, καταλαβαίνετε. Πρέπει να δω αν μπορώ να το οργανώσω. Ναι. Πότε να σας πάρω πίσω? Εντάξει. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Τι έγινε? Με πήραν για την παραμονή πρωτοχρονιάς.
Θέλω να κλείσουν το μαγαζί για ρεβεγιόν. Αυτό είναι πολύ καλό. Όχι και τόσο. Γιατί? Γιατί δεν έχω προσωπικό. Εγώ υποτίθεται ότι την παραμονή θα ήμουν κλειστό. Και όλα τα παιδιά έχουν βρει αλλού δουλειά. Αν του πει ότι θα ανοίξει το μαγαζί, θα έρθουνε. Δεν θα έρθουνε. Εκεί που είναι τώρα θα πάρουν πολύ καλύτερο μεροκάματο. Και σήμερα ρεπό του έδωσα, δεν είχαμε ούτε μία κράτηση. Ωραία, θα σε βοηθήσω εγώ. Δεν φτάνει, ρε Μυρτό. Δεν μπορεί να μην υπάρχει μια λύση. Η δική σου. Του δικού μου ξέχνα του. Χωρίζουν, είναι όλοι του κατά. Και πλέον κι εγώ. Εσύ όμω δεν χωρίζει. Χρεοκοπώ. Τώρα αυτό το λες εμένα. Τι θα κάνω. Σεξ. Τι λες, ρε Μυρτό. Γιατί. Έχεις ένα μαγαζί κλειστό, μια κουζίνα άδεια, μουσική και είσαι και ερωτευμένος. Λες. Και δεν κοστίζει και τίποτα. Καλά, δεν ντρέπεσαι. Δεν φταίω εγώ. Τα Χριστούγεννα κάτι μου κάνουν, δεν ξέρω. Έρνστ Τσίλερ. Ένας από τους μεγαλύτερους αρχιτέκτονες και κύριος υπεύθυνος για πολλά δημόσια αλλά και ιδιωτικά κτίρια της Αθήνας. Και όχι μόνο. Στην Ελλάδα έχουμε πάνω από 900 έργα του. Αλλά δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό. Ποιος από εσάς ξέρει να μου πει κάποιο από τα έργα του? Ελάτε, παιδιά, ντροπή. Το Εθνικό μας Θέατρο. Άλλο. Κυρία Ξενοπούλου. Μαργαρίτα. Μάλιστα. Είστε μαζί μας? Όχι. Κακός. Θέλετε να μας κάνετε λίγη παρέα? Αχ, να χαρείτε, δεν έχω όρεξη σήμερα. Τότε γιατί είστε εδώ, κυρία Ξενοπούλου? Θέλετε να φύγω? Φεύγω τώρα αμέσως. Απλά πίστευα ότι εσείς τουλάχιστον θα γνωρίζετε κάποιο από τα κτίρια του Τσίλερ. Τέλος πάντων, ξεχάστε. Τώρα στις γιορτές θέλω να... Το Προεδρικό Μέγαρο. Το Δημαρχείο της Σύρου, ο Ναός του Αγίου Λουκά στην Πατησίων και πολλά άλλα. Πολύ σωστά. Α, και το Μέγαρο Σταθάτου επίσης. Έχετε 2 εβδομάδες που θα κλείσει η σχολή για τις γιορτές. Σε αυτές τις 2 εβδομάδες θέλω ο καθένας σας να επιλέξει από έναν αρχιτέκτονα και να κάνει μια εργασία πάνω στο έργο του. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και να περάσετε όλοι καλά. Πώς είναι η μέση σου? Εσύ που ξέρεις ότι έχω τη μέση? Ρώτησα και έμαθα. Καλύτερα είναι, ευχαριστώ. Δεν με συμπαθείς και πολύ, ε? Συγγνώμη, ήμουν λίγο απότομη, αλλά και σένα ο τρόπος σου δεν ήταν ο καλύτερος. Περιμένεις κάποιον? Ναι, έχω καλέσει ταξί, αλλά αργεί. Θέλεις να σε πάω εγώ? Εμένα? Ναι. Είναι δυνατόν να σε αφήσω να περιμένεις? Με δουλεύεις. Εγώ όχι, γιατί? Άντε λοιπόν, θα έρθεις. Εντάξει, αλλά θα κλείσεις την κουκούλα. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι το σπίτι σου? Ναι, ναι, αυτό. Και σε όλο αυτό μόνη σου? Αρχικά ήμασταν 6. Μετά οι 4 μεγάλωσαν και έφυγαν. Ύστερα ο ένας έφυγε μια και καλή και τώρα οι 4 περνάνε εκ περιτροπής. Όταν λες 4? Γη. Α. Ο άλλος, ο σύζυγος, δεν πια. Τουλάχιστον έχεις παρέα. Ναι, αλλά έτσι όπως είναι, τι να την κάνω. Ο ένας χώρισε πριν λίγους μήνες, τώρα χωρίζει και ο άλλος και έχει και 2 παιδάκια. Συμβαίνουν αυτά. Το ξέρω, αλλά... Εγώ στενοχωριέμαι, γι' αυτό έχω τόσα νεύρα. Κοντζάμαι άντρες και δεν λένε να ξεκολλήσουν. Έτσι είμαι και εγώ με τη μάνα μου. Α, ναι, να το προσέξεις αυτό, να το ψάξεις. Γιατί τελικά νομίζω ότι δεν φταίμε εμείς οι μανάδες. Εσείς οι γη έχετε το κόλλημα και μας τα φορτώνετε όλα. Νομίζω πως όσα νεύρα κι αν έχεις, κατά βάθος χαίρεσαι που τώρα θα γυρίσεις στο σπίτι σου και θα το βρεις γεμάτο. Μα, μια συνήθεια είναι όλα τελικά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κυρία Πέργη. Με συμπάθησες λίγο? Είσαι καλύτερος εκτός τάξης. Δημήτρης. Παπασταύρου. Άντε, γεια.
Μαργαρίτα, καλές γιορτές. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις γυρίσει κι άλλες μαθήτρες στο σπίτι τους? Ναι. Α, ωραία. Να μην έχω δηλαδή την εντύπωση ότι έχω τύχη ειδικής μεταχείρισης. Όχι. Αν θέλεις, μετά την πρωτοχρονιά, μπορείς να μου τηλεφωνήσεις να πάμε για καφέ. Για καφέ, ε. Ωραία. Έχω να σου δώσω και τη διένθεση ενός πολύ καλού εναλλακτικού γιατρού για τη μέση σου. Για τη μέση μου, μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, άντε γεια. Καλές γιορτές. Μαργαρίτα, τι κάνεις εδώ πέρα? Μαργαρίτα? Η μαμά μ' άφησε να έρθω να μείνω εδώ απόψε. Και γιατί δεν κοιμάσαι? Σκέφτομαι. Τι σκέφτεσαι? Σκέφτομαι ότι όλοι οι μεγάλοι στη λύθη. Θα συμφωνήσω. Και δεν θέλω να γίνω σαν κι εσάς. Στο εύχομαι. Όλο μαλώνετε, όλο έχετε προβλήματα και όλο λέτε ψέματα. Εμένα κανείς δεν με έχει ρωτήσει πώς είμαι. Τι, επειδή είμαι παιδί δεν καταλαβαίνω? Καλά, ντε. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως οι μεγάλοι το έχουμε αυτό το ελάττωμα. Πιστεύουμε ότι όποιος είναι παιδί δεν καταλαβαίνει. Λάθος. Έχεις θυμώσει? Πολύ. Θα σε βοηθήσει αν σου πω ότι είσαι πολύ τυχερή γιατί έχεις πολλούς μεγάλους που σε αγαπάνε και που σε νοιάζονται. Μόνο για σένα μιλάνε. Πιστεύεις ότι θα χωρίσουνε? Δεν ξέρω. Ό,τι και να σου πω θα είναι ψέματα. Θα δείξει. Εγώ θέλω. Δεν θέλεις. Και είναι φυσιολογικό να μην θέλεις. Όπως και είναι φυσιολογικό να έχεις νεύρα. Όμως δώσ' τους λίγο χρόνο. Εξάλλου είπαμε. Μεγάλη είναι η λύθη. Και για να λύσουν ένα πρόβλημα θέλουν τον διπλάσιο χρόνο από ότι ένα παιδί. Δηλαδή υπάρχει λύση? Πάντα υπάρχει λύση. Όπου υπάρχει πρόβλημα υπάρχει και λύση. Εντάξει, έκανα να νιώσεις λίγο καλύτερα? Όχι. Τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω? Να μείνεις εδώ μέχρι να κοιμηθώ. Δεν μπορώ να κοιμηθώ με τον μπαμπά μου απόψε. Οκ. Έλα, ξαπλά. Έλα. Και μιλά και σιγά κιόλας και θα ξυπνήσουν. Πάρα το μαξιλάρι. Εσύ πώς είσαι? Χάλια. Αλλά τώρα που μιλάω μαζί σου κάπως καλύτερα. Ξέρεις ότι είσαι το πιο έξυπνο άτομο στην οικογένεια? Ναι. Ναι. Ξέρεις. Θείε. Μέλα. Είσαι χάλια για αυτή την κοπέλα? Ναι. Την αγαπάς? Πολύ. Τότε πού είναι το πρόβλημα? Εσύ δεν είπες ότι όπου υπάρχει πρόβλημα πάντα υπάρχει και λύση? Το είπα αυτό, ε.
Εντάξει, μερικές φορές δεν μας αρέσει η λύση που υπάρχει. Απλά δεν έχουμε άλλη. Δεν κατάλαβα. Καλύτερα. Αλλά κοιμήσου. I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Είδατε ωραίο πρωινό που σας έφτιαξα, ε? Καλά, τι μούτρα είναι αυτά χριστουγεννιάτικα. Πολύ κέφι στο σπιτικό μας. Λοιπόν, τι θα κάνετε εσείς το βράδυ της πρωτοχρονιάς? Υπομονή. Πάσχα ποτέ έρχεται. Να βάλω κανένα χριστουγεννιάτικο τραγουδάκι να ακούσουμε. Μην τολμήσεις. Εντάξει, παιδί μου, εντάξει. Καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Τι κάνουμε? Τι να κάνουμε. Βλέπεις, όλοι σε κατάθλιψη είναι εδώ μέσα. Το βλέπω, αλλά δεν θα ρωτήσω τι και πώς. Λοιπόν, θέλω να ξεχάσετε για λίγο τα προβλήματά σας, ερωτικά, ψυχολογικά, όλα αυτά, και να συγκεντρωθείτε σε μένα. Είσαι πολύ ευτυχισμένος. Όχι. Ωραία. Συνέχισε. Λοιπόν, διανύουμε τη γιορτινή περίοδο των Χριστουγέννων. Και αύριο θα υποδεχτούμε με χαρά το 2010. Ναι, δεν ξεκινάς καλά, όμως βλέπεις τώρα τι να σου πούμε. Πάρ' την από μπροστά μου. Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι το μαγαζί πάει χάλια. Έτσι. Είμαι έτοιμος να βάλω λουκέτο, έχω διώξει όλο το προσωπικό. Και αύριο παραμονή έσκασε ένα γκρουπ και θέλουν να κλείσουν το μαγαζί για ρεβεγιόν. Αλλά δεν έχω τη δυνατότητα να τους εξυπηρετήσω. Είναι μια εταιρεία. Θέλει να κάνει ένα πάρτι και θα πιάσει όλο το μαγαζί. Φαΐ, ποτό, όλα. Άρα είσαι κι εσύ χάλια. Ναι. Γιατί αν τους πω όχι, θα χάσω πάρα πολλά λεφτά. Και δεν έχω την πολυτέλεια να τα χάσω. Όλοι μου οι υπάλληλοι όμως έχουν βρει αλλού δουλειά και δεν έχω προσωπικό. Ωραία, συνέχισε. Καλά, δεν τρέπεστε. Χαίρεστε που είναι χάλιο ο αδερφός σας. Ναι, ναι. Θέλω τη βοήθεια όλων σας. Πώς όμως, παιδί μου, πώς? Ωραία. Και... θέλω να μην κλείσετε τίποτα αύριο και να έρθετε στο μαγαζί να με βοηθήσετε. Εμείς? Ναι, τα έχω σκεφτεί όλα. Η μαμά με τη Μυρτώ θα είναι στην κουζίνα και θα μαγειρεύουν μαζί μου. Ο Άρης θα τραγουδάει και εσείς οι δύο θα σερβίρετε. Γκαρζόνια. Ναι, αλλιώς θα το κλείσω το μαγαζί. Σας παρακαλώ, μπορείτε? Μπορούμε. Άκου τι ρωτάει, βεβαίως και μπορούμε. Όχι, δεν μπορούμε. Λίγο χαζό δεν είναι, Βασίλη, τώρα αυτό. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Εγώ θα τραγουδάω. Το πάμε. Okay. Τι? Ό,τι θες. Δηλαδή μπορώ να κάνω ελεύθερο πρόγραμμα και να λέω ό,τι θέλω. Φυσικά. Ωραία. Ξέρω ότι περνάς δύσκολη φάση. Αλλά θα είναι για μία μόνο νύχτα, σε παρακαλώ. Είμαι χωρισμένος, είμαι άνεργος, είμαι ψυχολογικά χάλια. Και θέλεις πρωτοχρονιάτικα να έρθω να σερβίρω στο μαγαζί σου? Ναι. Okay. Ωραία. Και θα είναι και μια ευκαιρία να περάσουμε το βράδυ της πρωτοχρονιάς όλοι μαζί, βρε παιδιά. Σωστό. Αυτό φοβάμαι. Πετρό, σε παρακαλώ. Ωραία, θα δούμε. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα κάνουμε μια γρήγορη πρόβα και μετά ξεκινάμε το στήσιμο, εντάξει? Μυρτώ, μαζί με τη μαμά θα είστε στην κουζίνα. Άρη με την ορχήστρα σου θα τραγουδάς και εσείς οι δύο θα σερβίρετε, εντάξει? Σε 5 ώρες ανοίγουμε και θέλω να είναι όλα στην εντέλεια. Γεια σας, κορίτσι μου. Δεν μας είσαι το γαϊδούρι. Γεια σας, κύριε Μαρία. Έλα τώρα. Δεν έχουμε χρόνο για παρέες. Πα. Σας θέλω συγκεντρωμένους και απόλυτα οργανωμένους. Τι τα πυγμή ο γιος μου. Μπράβο, κορίτσι μου. Μπράβο. Ευχαριστώ. Να κάνω μια ερώτηση εγώ. Εμείς πού θα ξέρουμε ποιο φαγητό πηγαίνει σε ποιο τραπέζι? Θα μπερδευτούμε. Ναι. Όλοι το ίδιο έχουνε. Μενού θα σερβίρετε, εντάξει? Εσύ θα πάρεις αυτή την πλευρά του μαγαζιού και ο Άλκης εκείνη. Γιατί να πάρω εγώ εκείνη? Εγώ είμαι αριστερόχειρας. Τι σημαίνει αυτό? Θα μπερδευτώ. Έλα τώρα, τελειώνετε! Να κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Τον κόσμο στα τραπέζια, ποιος θα του πηγαίνει? Είμαστε μόνο δύο. Ναι. Εγώ πάντως δεν μπορώ, γιατί θα τραγουδάω. Και τι σημαίνει αυτό? Και εμείς δηλαδή θα σταματήσουμε να τραγουδάμε. Εμείς θα σερβίρουμε, δηλαδή. Εμείς θα είστε στην κουζίνα, πώς θα βγείτε? Εσύ το ρόλο. Εσύ θα σταματήσουμε και γι' αυτό. Σταματήστε! Εσκάστε πια! Για μέτρα έχω κανονίσει. Ποιον? Γεια σας, ήρθα. Πού αλλάζω? Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and our buttons aren't going for popping. The light
touch and way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll ego it out of the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Περίμενα. Μου είπες ότι δεν θα ερχόσουν. Εντάξει, δεν μπορούσα να μην περάσω καθόλου. Και μου είχες πει ότι θα έχεις κόσμο. Κατάλαβα. Για μένα. Τι να πω τώρα. Για λίγο πέρασα, δεν θα κάτσω πολύ. Θα φας τουλάχιστον μαζί μου. Για λίγο. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Εντάξει, εντάξει, όλα under control. Μια χαρά φαίνεται να περνάμε. Το γλυκό μου το τρώνε. Όλα τα φάγαμε. Αλήθεια. Δεν μου έρχεσαι να δεις, ρε παιδί μου. Όχι, 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 δεν αντέχω τόσο επιτυχία. Δεν έχετε καταλάβει ότι τα καταφέραμε. Ε? Ναι, 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 τα καταφέραμε. Ωραία, χαίρομαι, χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί για μένα είναι μια πάρα πολύ ξεχωριστή τραγιά εδώ, όπως είναι για εσάς. Αρισιά, όχι μόνο επειδή την περάσαμε μαζί μου, όχι μόνο επειδή περιμένω. Γιατί να το μαζέψετε. Να το μαζέψουμε, ρε. Ας πιέτε. Παιδιά, εγώ δεν ξέρω, δεν γνωρίζω κανένα, πάω να φύγω. Πάω να φύγω. Θα πας, ρε μαμά. Παιδιά, ήθελα να σας μιλήσω λίγο για την οικογένειά μου. Και βασικά για τους τέσσερις. Οι τέσσερις είμαστε. Τι λέει. Τα αδέρφια μου. Πρώτος, ο Βασίλης ο Ξενόπουλος. Ο Βασίλης είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Τι κάνουμε τώρα? Φανταστική ζωή. Έχεις πίσω πόρτα να φύγουμε? Όχι. Ωραία, από εδώ πέρα, σιγά σιγά. Έτσι. Μα προχωρήστε όλο το μαγαζί! Αν και η αλήθεια είναι ότι πιάνε σε μια κοπέλα της προάλλης που ισχύει ότι είναι δικιά του, αλλά δεν ξέρω τι να σας πω. Με τη χρήση παραστησιογόνων ουσιών που έχω στο ιστορικό μου, μπορεί να έχω αρχίσει και εγώ να φαντάζομαι πράγματα. Βέβαια, το μόνο πράγμα που δεν είχε φανταστεί ο Βασίλης είναι ότι απόψε το βράδυ θα τον εγκατέλειπε όλο το προσωπικό του με αποτέλεσμα και μεγάλο κίνδυνο να πάρει τον πούλο. Αλλά προτιμήσα να δει τον πούλο να πάρει εμάς. Πράγμα το οποίο δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά. Πέτρος Ξενόπουλος! Και κυρίες και κύριοι, ο Θεός έπλασε τον Πέτρο. Ξέρετε, μετά τον Τζον Τζον και τον Κεν Κεν, ο Πέτρος Πέτρος. Άλλος ένας ιδανικός καθός για την το αυτοκίνητό της, στο σπίτι της και ό,τι άλλο περιλαμβάνει αυτό το lifestyle του ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Η ιστορία της οικογένειάς μου, κυρίες και κύριοι. Άλκης Ξενόπουλος. Θα το σκίσω, θα το σκίσω. Στο Παρίσι υπάρχει μια γέφυρα, η Πασαρέλ Ντε Μπουβουάρ, αφιερωμένη στην φεμινίστρια αγωνίστρια Σιμόν Ντε Μπουβουάρ. Εκεί σκέφτονται να αναρτήσουν το άγαλμα του αδερφού μου του Άλκη ως πρότυπο ανδρός. Αν το κοβάμε το ρεύμα. Άλκης ο ασυμβίβαστος.
Δεν δέχεται να μοιράζει τις δουλειές του σπιτιού με τη γυναίκα του. Προτιμάει να τις κάνει όλες μόνος του. Θα τον σκοτώσω με την Παναγία, ε. Εντάξει, ρε παιδί, δεν ότι ξέρουν για ποιους μιλάει κιόλας. Θα μπορούσε να μιλάει για οποιοδήποτε. Αρχής, ο αναρχικός. Πάμε, πάμε. Ενώ όλοι πήραν τα μάτια μας, στο σκοτάδι του σκοτάδι. Τα πήρανε. Κυρίες και κύριοι, από ό,τι βλέπω, η ειδική αυτουργή της βραδιάς είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Είναι ο Άλκης, ο Πέτρος και ο Βασίλης. Και θα ήθελα με ένα δυνατό χειροκρότημα να τους φωνάξουμε αυτή τη στιγμή πάνω στη σκηνή και να πούμε όλοι μαζί ένα τραγούδι. Έλα, 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 έλα. Είναι αμήχανοι, είναι ντροπαλοί, αλλά είναι τρομεροί και τους αγαπώ πολύ. Άιντε, come on! Τους βλέπετε κυρίες και κύριοι. Μπορεί για μένα βέβαια μετά από αυτό να μην με ξαναδείτε γιατί μάλλον θα με έχουν δολοφονήσει. Είδα τι σας έλεγα. Έχουμε χιούμορ. Είμαστε στο τραγούδι. Παμ, 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 Μάικ Τέρν. Έτοιμοι. Παμ. Συγγνώμη, αλλά τι ήταν αυτό ακριβώς? Το... ναι. Προχώρησα λίγο. Έχετε ξαναβοηθήσει κάποιον στο να κάνετε φωνητικά? Όχι. Όχι. Ωραία, ούτε τώρα βοηθάτε. Άγριο γνώμα, κύριε Σιγκύριε. Λοιπόν, κύριε Σιγκύριε, μην ανησυχείτε, μόλις συσταθούν είναι πολύ καλύτεροι. Θα σας παρουσιάσω, είμαστε οι Take 4! Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Αν μου το ζητούσες, θα κανόνιζα να μην κάνω τίποτα άλλο απόψε. Εντάξει, δεν ήθελα να σου χαλάσω και το πρόγραμμα. Μαμά, είσαι ευτυχισμένη έτσι όπως έχει γίνει η ζωή σου? Όχι. Το βλέπω. Γιατί δεν κάνεις κάτι γι' αυτό? Παραμονή πρωτοχρονιάς και τρως μόνη σου. Δεν είναι πολύ ευχάριστο. Μα τελικά δεν ήμουν μόνη μου. Όχι επειδή το ζήτησες. Που ξέρεις. Μπορεί και να μου άξιζε να είμαι μόνη μου. Αυτό τιμωρείσαι δηλαδή? Μερικές φορές τα πράγματα στη ζωή μας δεν έρχονται όπως τα περιμένουμε. Κάνουμε κάτι όμως γι' αυτό. Και εσύ το μόνο που κάνεις είναι να είσαι μόνη σου και ξεκομμένη από όλα. Και αν αυτό σε κάνει ευτυχισμένη, πάω πάσο. Αλλά νομίζω ότι συμβαίνει το αντίθετο. Περνάω λίγο δύσκολα τελευταία. Γκομενικά. Πάει αυτό. Θες να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου? Προσπαθώ. Μπορώ να βοηθήσω εγώ? Εσύ. Εσύ είσαι το μόνο κομμάτι της ζωής μου που είναι πραγματικά δικό μου. Άρα έχεις κάποια δεδομένα για να ξεκινήσεις. Ξέρεις για πόσα πράγματα μετανιώνω που δεν μπορώ να ξαναφτιάξω? Που αφορούν ποιον? Γιατί αν αφορούν εμένα, εγώ εδώ είμαι. Και θέλω να έχω σχέση μαζί σου. Φυσιολογική. Κι εγώ θέλω, μωρό μου.
Ωραία. Ας τα βάλουμε τότε κάτω και ας προσπαθήσουμε. Έλα, πήγαινε. Πήγαινε στη φίλη σου γιατί θα αργήσεις. Δεν είμαι έτοιμη ακόμη ζωή μου. Θέλω. Αλλά δεν μπορώ ακόμη. Πού θα πάτε με τη Ρέα? Φενά. Στο σπίτι έχει καλέσει κόσμο. Φίλους. Δεν έχω διάθεση να πάω πουθενά. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Όταν η τύχη σου θα είναι φευγάτη και εσύ μακριά από το ζεστό σου κρεβάτι, τότε θυμίσου την χρυσή συμβουλή. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Είναι και δικά μου και για τους τέσσερις χτυπάει η καρδιά μου. Τέσσερα αδέρφια με μία ψυχή. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Όχι, δεν λέω, κοίταξε. Μπορείς αν θες να βρεις πιο έξυπνους φίλους. Σοβαρά, να είναι μεγάλη και πιο δυνατή. Ναι, ναι, μπορείς, μπορείς. Ναι, αλλά να ξέρεις δικιά μου αγάπη. Ω, δεν θα στη δώσει, αδερφέ μου, κανείς. Κανείς, κανείς, κανείς. Κανείς. Κι όσο περνάνε και φεύγουν τα χρόνια και η αγάπη μας θα μένει αιώνια, είναι γραπτό μας μοιρακινή. Εγώ κι εσύ μαζί. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, έτσι για να ηρεμήσουμε λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα παίξουμε λίγο τζάζ, έτσι χαλαρωτική μουσική, μέχρι να έρθει η ώρα να υποδεχτούμε τον καινούριο χρόνο. Άλλαξες επάγγελμα? Όχι, βλακίες του Άρη έχουμε πιει λίγο και... Αυτή είναι η άλλη δύο. Ναι. Τι κάνεις εσύ εδώ? Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Είχα ορκιστεί ότι δεν θα σου ξαναμιλούσα. Ναι, δεν είναι και το καλύτερο μέρος ούτε κατάλληλη στιγμή. Ναι, το ξέρω. Όμως είμαι πολύ χάλια και το μόνο που θέλω είναι να μιλήσουμε. Σε παρακαλώ. Όχι εδώ πέρα. Πάμε πάνω. Κάνεις να νιώθω πιο άσχημα από όσο ήδη νιώθω. Είχα ορκιστεί στον εαυτό μου ότι δεν θα ερχόμουν εδώ, ούτε θα σου ξαναμιλούσα. Δεν τα κατάφερα. Δεν θα πεις τίποτα? Δεν έπρεπε να έρθεις εδώ. Για να μην σε φέρω σε δύσκολη θέση. Ξέρεις τι γίνεται? Έχω νιώσει πράγματα για σένα που δεν ήξερα ότι είμαι ικανή να νιώσω. Ζωή. Όχι, άσε με.
Αφού αποφάσισα να ξεφτυλιστώ, άσε με να το κάνω. Κανονικά θα έπρεπε να σκεφτώ τον εγωισμό μου και την αξιοπρέπειά μου. Μαλακίες. Εγώ το μόνο που ήθελα ήταν να είμαι εδώ, μαζί σου. Ούτε η Ρέα δεν ξέρει ότι είμαι εδώ. Ξέρεις τι βρίσιμο θα φάω. Πες κάτι. Συγγνώμη που συμπεριφέρθηκα έτσι. Σου έλειψα. Ναι. Τα πίστευες αυτά που μου είπες εκείνο το βράδυ στο μαγαζί του Άρη? Όχι. Τότε γιατί ρε Πέτρο? Να μην μάθω ότι έκανα λάθος και φάγα τέτοιο φτύσιμο. Εσύ τίποτα. Μην με κάνεις να νιώθω σαν την ηλίθια γκόμενα που παρακαλάει. Δεν είμαι αυτό. Μπορεί τώρα να νιώθω έτσι, αλλά στην πραγματικότητα δεν είμαι. Το ξέρω αυτό πολύ καλά. Τότε γιατί με κάνεις να νιώθω έτσι? Καλύτερα να φύγεις. Δεν πάω πουθενά αν δεν μου πεις ένα λόγο. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι ακούω κάτι. Μισό λεπτό. Κάνεις λάθος. Εσύ το επέλεξες και εγώ είμαι αναγκασμένη να το δεχτώ. Όχι επειδή το θέλω. Τότε. Υπάρχει λόγος και πολύ συγκεκριμένος. Να τον ακούσω. 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Σχέση έχει μητέρα μου.